Ένα πραγματικό χάος έζησαν οι πολίτες στην Αττική Οδό αλλά και σε άλλους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας λόγω της ανικανότητας της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κακοκαιρία ελπής. Το μεγαλύτερο μπάχαλο σημειώθηκε στην Αττική Οδό, καθώς δεν γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος δρόμος μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείνει λόγω ενός ισχυρού χιονιά και δεν γίνεται να πληρώνουν διόδια οι πολίτες για να βιώνουν ένα τέτοιο δράμα. Η μέτοχος της εταιρείας που διαχειρίζεται την Αττική Οδό είναι η Ελάκτορ Avax και η γαλλική Engis Projects. Η Ελάκτορ είναι ο ισχυρότερος μέτοχος με την Ολλανδική εταιρεία Regenborg να ελέγχει άνω του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της. Νομικός σύμβουλος των Ολλανδών επενδυτών της Ελάκτορ είναι το νομικό γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. Να πως δικαιολογείται η αναλγησία και η επιχειρηματική απληστία των εταιριών που κάνουν κουμάντο στην Αττική Οδό. Έτσι έφθασαν να διεκδικούν από το κράτος αποζημίωση 75 εκατομμυρίων ευρώ για τα lockdown στην πανδημία. Έτσι δεν τοποθέτησαν ποτέ το αναλογικό σύστημα πληρώμης των διοδίων, δηλαδή την καταβολή αντιτίμου, ανάλογα την απόσταση που διανύει το κάθε όχημα. Υποτίθεται πως η ανακοίνωση κατά της Αττικής Οδό από την κυβέρνηση ήταν και επίθεση κάτω από το τραπέζι του περιβάλλοντος Μητσοτάκη κατά του Νίκου Δένδια.